Αγωνία τέλο 2000 υποψηφίου σε ΑΕΚ και ΤΕΗ με αντινακοίνωση των βάσεων που αναμένεται την Παρασκευή 25 Αυγούστου ή το αργότερο τη Δευτέρα 28 Αυγούστου. Αυτό προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδεία την ώρα που οι επιδόσει στα μαθηματικά κατεύθυνση που δεν κινήθηκαν σε ψηλά επίπεδα αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική πτώση τη βάση σε πολλέ σχολέ, η οποία όμω δεν είναι σημαντική στι σχολέ υψηλή ζήτηση. Όπω επισημαίνουν αναλυτέ, αύξηση αναμένεται να σημειώσουν οι βάσει στα ΤΕΗ σε παραγωγή ιατρικέ και πολυτεχνικέ ειδικότητε, καθώ εξασφαλίζουν πιο γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ τα παιδαγωγικά τμήματα, σύμφωνα με εκτιμήσει, θα έχουν άνοδο μέχρι και 1.500 μόρια. Στι οικονομικέ σχολέ αναμένεται να υπάρξει νέα πτώση, την ώρα που οι πολυτεχνικέ σχολέ, που αποτελούν μια σταθερά αγαπημένη επιλογή των υποψηφίων, δεν θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό, καθώ φέτο τι διεκδικούν λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι υποψήφοι. Σχολέ όπω τα οικονομικά και η πληροφορική θα σημειώσουν πτώση με τι εκτιμήσει να αναφέρουν ότι το εν λόγω επιστημονικό πεδίο θα είναι αυτό που θα καταγράψει τη μεγαλύτερη πτώση. Αντίθετα, οι καλέ επιδόσει στα υπόλοιπα μαθήματα εκτοξεύουν νομικέ, ιατρικέ, τμήματα ΤΕΗ, .E., πολυτεχνικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων, ενώ υψηλό ανταγωνισμό ανεβάζει τι βάσει εισαγωγή και στα παιδαγωγικά.